Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Εσύ φτιάξε με ένα καφέ. Ένα καφέ, τι καφέ καλέ. Αυτό το μια εσπρέσο μαλακία. Πώς είναι αυτό? Αυτό που κάνεις κάθε μέρα. Έτσι λέγεται, να ξέρεις. Έχει ονομασία ο καφέ σου. Το αυτοκίνητο σου πώς είναι? Τι το προσέχεις? Εσύ το δικό σου? Ναι. Εντάξει, παιδιά, γιατί κάναν δύο φίλοι μου. Ένας εκεί του χάλασε το καρμπιρατέ, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το άλλο του χάλασε εκείνο. Δηλαδή γίνονται διάφορα. Ναι. Να δεχθώ, ρε παιδί μου, ότι οι τείχοι έχουν αυτιά. Έχουν, να ρε. Το δεχτώ. Ναι. Ότι οι κουζίνες έχουν μάτια. Ναι. Τα καλοριφέρ έχουν σώμα. Έχουν. Αλλά το λάστιχο ότι πετάει βύζι, δεν το δέχομαι. Κάτι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Βέβαια. Έλα, ρε παιδί μου, ποιο είναι ο Χάρης ή ο Παναγιώτης, ποιο είσαι εσύ? Εγώ είμαι ο Νίκος. Ο Νίκος, ναι. Βάλετε και τρίτο στην παρέα. Ποιος έχει γενέθλια εκεί μέσα σήμερα, Νίκο μου? 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Μου λέει εδώ το μήνυμα που έρχεται από την Γεωργία και το Δάντι. Χρόνια πολλά, λέει, για τα γενέθλιά σας. Και ποιοι είστε εσείς που έχετε γενέθλια? Εμείς είμαστε κάποιοι που έχουμε γενέθλια, αλλά μάλλον λάθος έχετε πάρει. Ρε αδερφέ, μισό λεπτό. Υπάρχει Παναγιώτης εκεί? Υπάρχει, ναι. Μπράβο. Είναι ο Παναγιώτης που έχει γενέθλια και άλλος ένας, έτσι δεν είναι? Σωστά. Ποιος είναι ο άλλος? Ο αδερφός, ο Χάρης. Μα τι σου λέω. Ρε Νίκο, τόση ώρα τι σου λέω. Ο Χάρης και Παναγιώτης. Και υπάρχει κάποιος φίλος, ο Δάντης και η Γεωργία. Τους ξέρεις αυτούς? Όχι. Εμείς είμαστε από ραδιοφωνικό σταθμό. Πες στο Χάρη και στον Παναγιώτη, τηλεφώνησε ο Τσαουσόπουλος και σας είπε χρόνια πολλά για τα γενέθλια. Καλημέρα. Bye bye. Πώς θα ψηφίσει ο Έλληνας? Αυτός ο λαός. Πώς θα ψηφίσει? Πείτε μου τι θα θυμηθεί και ποιο. Εμένα θα ψηφίσουν χωρίς να είμαι. Βανέσα, εσύ? Εγώ είμαι. Τι φοράς? Μιχάλη. Τι φοράς, πες μου τώρα. Φοράω τα ρούχα της δουλειάς μου, αλλά είμαι σίγουρη ποιος είπε να με πάρει. Τι είναι αυτό στη δουλειά? Τι δουλειά κάνεις για να καταλάβω τι φοράς? Είμαι νηπιαγωγός. Α, ωραία, και σε μένα. Yeah. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. 95,2 Athens DJ, χρόνια πολλά από εμάς, αλλά και από τον Άρη το γαμπρό σου. Ευχαριστώ. Είμαι όχι απλά γαμπρός μου, αδερφός μου θα έλεγα. Έχω μια σχέση. Μάλιστα. Όχι πολλά θάρρητα με αυτό, να. Όχι πολλά θάρρητα. Γνώρισα τον άντρα μου, ρε εσύ. Α, αυτό ήταν ο ενδιάμεσος. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Το κατάλαβα, Βανέσα μου. Γελά. Στο μυαλό σου. Έχεις βρώμικο μυαλό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό δεν γίνεται. Άνδρας επιτέθηκε στην πεθερά του με αντιαρματική ρουκέτα. Η πεθερά. Πρόσεξε, κατάφερε να επιζήσει. Πώς έγινε, δεν ξέρω. Μία πεθερά από τη Βοσνία αποδείχθηκε, λέει, πολύ σκληρή για να πεθάνει όταν έγινε στόχος επίθεση με μπαζούκας από τον. Ο 26χρονος αρχικά της έριξε μία αντιαρματική ρουκέτα. Μία αντιαρματική ρουκέτα για κατόπιν θέλησε να δώσει χαριστική βολή με Καλάσνικοφ. Δεν πεθαίνουν αυτά τα όντα, ρε. Το δικαστήριο έκρινε τον Μίροσλαβ Μίλιετς ένεχο για απόπειρα δολοφονίας και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκιση 7 ετών. Μόνο. Ο γαμπρός, μετά από άγριο καυγά που είχε με την πεθερά του, την οποία τη θεωρούσε υπεύθυνη για τον αποτυχημένο γάμο του, της εκτόξευσε μία αντιαρματική ρουκέτα. Η γυναίκα επέζησε με ελαφρά τράβηξε, σηκώθηκε, την άχτηκε, λέει, στο διάλογο. Το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο γαμπρός προσπάθησε να δώσει τη χαριστική βολή στην πεθερά του με ένα Καλάσνικοφ, αλλά τελικά στόχησε. Προς τα πού είναι το η Βοσνία? Από εκεί! Να! Η πιο θρηλυκή καφετέρια της Ελλάδας, η οποία δεν ήξερα ποια ήταν, έγινε οίκος ανοχής. Ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 80, αλλά μόλις το περίφημο καφέ αεροπλάνο αποτελούσε την αγαπημένη καλοκαιρινή εξόρμηση ζευγαριών που περνούσαν ώρες ατέλειωτες στο αεροσκάφος στο Αιγίνιο Πιερίας. Χρειάστηκαν ατέλειωτες ώρες προσωπικής εργασίας, αρκετά χρήματα και απίστευτη υπομονή προκειμένου να μετατραπεί το αεροσκάφος σε ένα ζεστό χώρο για τους λάτρεις του διαφορετικού. Ωραία. Στο εσωτερικό του αεροπλάνου θα βρείτε, λέει, αντί για καθίσματα κρεβάτια, ενώ τα κορίτσια είναι ντυμένα με στολές αεροσυνοδού και υποδέχονται τους πελάτες για άγριες νύχτες. Υπάρχουν βεβαίως και τα τζακούτζια, η στήλη για pole dancing. Και μετά θα απολαύσετε και λαχταριστά brunch. Έχει και brunch το, παιδιά. Λοιπόν, θα τρελαθώ. Κύριοι, γράψτε. Αιγίνιον Πιερίας, 43ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Ταχυδρομικός κώδικας 60300. Το γράψατε? Γράψε και ένα τηλέφωνο. 231-060-3301.
Πιείτε και ένα καφέ για μας. Και μα, σου παρουσιάζω τον χορευτή που έγινε γιατρός στο Κολωνάκι. Ο Ιάκωβος Γκόγκουα. Πώς? Ο Ιάκωβος Γκόγκουα. Ο Γκόγκουα. Ναι. Ήταν χορευτής. Χόρευε μάλιστα και σε πολλές πίστες. Και τι κάνω εδώ? Τι πρέπει να αισθανθώ στην υγεία μου για να πάω στον Γκόγκουα? Δεν πρέπει να αισθανθεί κάτι. Αλλά... είναι ομορφιάς κατάσταση. Δηλαδή κάνει διάφορα. Α, τι είναι, είναι γιατρός το έτσι λέει, είναι γιατρός στο Κολωνάκι. Ασχολείται με την αισθητική από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή πας και σου κάνει τραβήγματα για να καταλάβω. Δεν ξέρω, ρε Μιχάλη. Δεν έχω ανάγκη να πω. Μην μου πάει ο αφαλός πίσω από τα αυτιά. Παιδιά, εντάξει, ο Γκόγκουα είναι γιατρός, δεν ξέρουμε τι γιατρός είναι. Πάμε τώρα. Η πρώην Μις Ελλάς, διευθύντρια ειδήσεων στην ΕΡΤ. Ποια? Η εστεμένη, αυτή είναι, Μιχάλη μου, η Ευγενία Πασχαλίδη. Μάλιστα. Διευθύντρια του αυτό. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, λίγο πριν τις εκλογές. Σαμουράι ο Κοκλώνης. Α, στο διάλογο, γιατί? Το βλέπω με το σπαθί. Χα, χα, χα. Πάρε και αυτή. Να και αυτή, να και αυτή. Να, 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 να. Τι κάνουν οι Έλληνες άντρες, ναι, μετά από μια ερωτική πράξη? Τι? 20% ανάβει τσιγάρο, 10% γυρίζει πλευρό, το 70% γυρίζει σπίτι. Ω, ντία. Μας καταλάβανε. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.